Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία και οι συνέπειες που προκαλούν η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητήματα ενέργειας και οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Σαουδικής Αραβίας απασχόλησαν τη συνάντηση που είχε το μεσημέρι στο Ριάτ ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν. Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον διάδοχο του θρόνου και για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τις έκνομες τουρκικές ενέργειες επί του εδάφους και στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχουν Κύπρος και Σαουδική Αραβία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απίφθινε πρόσκληση στο διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας να επισκεφθεί την Κύπρο. Πρόσκληση που έγινε αποδεχθή από τον πρίγκιπα. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας συνόδευσαν ο Υπουργός Εξωτερικών Ιωάννης Κασουλίδης, η Υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πυλίδου, ο Υφυπουργός Παράτο Προέδρο Κυριάκος Κούσιος, η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Νιόβη Παρισινού και οι υπηρεσιακοί παράγοντες. Διμερείς επαφές με τους ομολόγους τους της Σαουδικής Αραβίας είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών και η Υπουργός Ενέργειας. Χθες, κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο του Ριάτ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έτυχε υποδοχής από τον κυβερνήτη της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Φαϊζάλ, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές.